Λοιπόν, πώς δρούσε το κύκλωμα. Κεφαλή του κυκλώματος ήταν μια 43χρονη και ένας 64χρονος. Αυτοί λοιπόν πήγαιναν, βρίσκανε τα μαγαζιά, βρίσκανε τα μαγαζιά εστίασης ή οτιδήποτε άλλο, δεν ήταν μόνο για την εστίαση, ήταν οτιδήποτε. Ήθελε κάποιος να κάνει μια επέκταση. Είχε βάλει τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο χωρίς να επιτρέπεται. Πήγαιναν εκεί και του λέγανε ότι ακούστε να δείτε, εδώ για να βολευτεί η κατάσταση θα πρέπει να δίνετε τόσα. Του δίνανε άδειες όμως, κύριε Καλιακμάνη, δηλαδή εγώ έδινα τα λεφτά. Τα βγάζαν όλα κανονικά. Βγάζαν κανονικά την άδεια δηλαδή μετά. Τους εξυπηρετούσαν όλους. Κάποιους που δεν τους βγάζαν άδεια, τους έλεγαν ότι δεν θα σας ελέγχουν οι δημοτικοί αστυνομικοί και ενημέρωναν αυτόν που ήταν στο κύκλωμα από τη δημοτική αστυνομία, του έλεγαν ότι... Ότι δεν περνάς από εκεί. Δεν περνάς από εκεί, ναι. Του λέγανε ότι αν θα πάτε σε αυτό το μαγαζί, να φερθείτε με αγάπη. Α, έτσι έλεγα. Έτσι φαίνεται στις συνομιλίες. Δεν θα δείτε αυτά. Αυτά που πρέπει να δείτε, δεν θα τα δείτε. Αγάπη μόνο δηλαδή. Μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Ωραίο. Λοιπόν, κόστιζε κάτι η αγάπη, βέβαια. Όταν κάποιος δεν συμμορφώνονταν, στέλναν τη δημοτική αστυνομία.